Στην Αθήνα, στις 7 Δεκεμβρίου, Ερντογάν. Η διαφορετική στάση στο Μεσανατολικό δεν επηρεάζει την πρόοδο των λειτουργικών σχέσεων, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκίνει ηχθείως από την Άγκυρα για το ανώτοτο Συμβούλιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Την αισιοδοξία του εξέφρασε ο Όλαφ Σόλτς. Εύσημα για την ελληνική οικονομία από τον Γερμανό καγκελάριο. Χαρακτήρισε εξαιρετική την μέχρι τώρα πορεία και σημαντικό κεφάλαιο την επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα. Η Ελλάδα διαθέτει πλέον μία από τις πιο ισχυρές οικονομίες στην Ευρωζώνη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Διαφορετικές γραμμές των ΣΥΡΙΖΑ για την Έφη Αχτσιόγλου. Προειδοποιήσεις από τον Νίκο Παπά και τον Γιάννη Ματζουράνη προς το κορυφαίο στέλεχος. Χαμηλή τόνη από τον Στέφανο Κασελάκη. Θα ήταν τιμή μου να συνεργαστώ με την Έφη Αχτσιόγλου, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Κλειστά κρατά τα χαρτιά της η ίδια. Από το χωράφι μπαίνει το καπέλο στις τιμές των προϊόντων. Τα λαχανικά αυξήθηκαν κατά 31%, τα φρούτα 25% και το λεόλαδο 106%. Εντείνονται οι έλεγχοι στην αγορά. Τα 7 εκατομμύρια ευρώ αγγίζουν τα πρόστιμα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η διαφορετική στάση Αθήνας και Άγκυρας απέναντι στις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το ρόλο της Χαμάς δεν επηρεάζουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθούν στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου, επιβεβαιώνοντας το θετικό κλίμα που επικρατεί το τελευταίο χρονικό διάστημα ανάμεσα στις δύο χώρες. Το ζήτημα τέθηκε στο ραντεβού του Πρωθυπουργού με τον Γερμανό καγκελάριο στο Βερολίνο, ενώ την ίδια ώρα μένονται οι αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Στέφανο Κασελάκη να ακολουθεί διαφορετική στάση απέναντι στην Έφη Αχτσιόγλου σε σχέση με τις προειδοποιήσεις του Νίκου Παπά και του Γιάννη Ματζουράνη στο Άξιον 24. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τους ανταποκριτές μας σε Κωνσταντινούπολη και Ουάσιγκτον, Νίκο Νανούρη και Μιχάλη Ιγνατίου, για το πώς σχολιάζουν Τουρκία και ΗΠΑ την επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα. Βλέπουμε τον απεσταλμένο του Άξιον 24 στο Βερολίνο, Γιώργο Παπακοσταντίνου, που παρακολούθησε τη συνάντηση Μητσοτάκη-Σόλτς και τα θερμά λόγια του Γερμανού καγκελάριου για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ο Αντώνης Γκιώκας και ο Σεραφείμ Κοτρότσος έχουν σημαντικές πληροφορίες και παρασκήνιο για τις εξελίξεις εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Θα παρακολουθήσουμε όμως πρώτα το βίντεο με τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και επιστρέφουμε. Οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η εκ διαμέτρου αντίθετη στάση Ελλάδας-Τουρκίας απέναντι στη Χαμάς αφήνουν ανεπηρέαστες τις σχέσεις και τον ενεξελίξει διάλογο ανάμεσα στις δύο χώρες. Με τα χρονοδιαγράμματα να τηρούνται στη βάση των συμφωνηθέντων μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στόχος της Αθήνας είναι να κεφαλαιοποιήσει τα θετικά βήματα που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τις κοινές δηλώσεις με τον Γερμανό καγκελάριο. Από εκεί πέρα το γεγονός ότι διαφωνούμε τον πρόεδρο Ερντογάν στο ρόλο της Χαμάς δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τον υποδεχθούμε στην Αθήνα, όπως τον υποδέχεται εξάλλου και ο καγκελάριος Σόλτς στο Βερολίνο, για να επιχειρήσουμε να κάνουμε ένα βήμα προόδου στην ελληνοτουρκική προσέγγιση, η οποία έχει ξεκινήσει ουσιαστικά τους τελευταίους μήνες και η οποία έχει δώσει μέχρι στιγμής κάποια σημαντικά θετικά αποτελέσματα. Επιδιώκουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία. Επαναλαμβάνοντας ότι ο φράχτης που κατασκευάζεται στον Εύρο πρέπει να χρηματοδοτηθεί και από ευρωπαϊκά κονδύλια, καθώς πρόκειται για τα χερσαία εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα βήματα συνεργασίας που έχουν γίνει με τη γειτονική χώρα στο ζήτημα του μεταναστευτικού προσφυγικού. Πιστεύω ότι τους τελευταίους μήνες έχουμε κάνει και βήματα σε διμερές επίπεδο, ώστε να εντετικοποιήσουμε τη συνεργασία μας με τις τουρκικές αρχές, για να περιορίσουμε στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό τις βάρκες οι οποίες φεύγουν από τα τουρκικά παράλια. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Το Βερολίνο δημόσια δια του Γερμανού καγκελάριου εκφράζεται θετικά και για τους χειρισμούς της Αθήνας στα ελληνοτουρκικά. Με großem Interesse zur Kenntnis genommen, was an guten Kontakten jetzt schon stattgefunden hat seit der erneuten Regierungsbildung in Griechenland. Und sehe auch ganz zuversichtlich den Gesprächen, die zwischen der griechischen und türkischen Regierung demnächst geplant sind, entgegen. Στο μεταξύ, η προγραμματισμένη νέα συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη Ταγίπ Ερντογάν μεταφέρθηκε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Το 5ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου κατόπιν συνεννόησης των δύο μερών. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, η μεταφορά του Συμβουλίου αποφασίστηκε για λόγους περισσότερων κτηριακών επιλογών και διαμονής των αντιπροσωπιών.
Λοιπόν, σύνδεση με την Κωνσταντινούπολη και τον ανταποκριτή μας Νίκο Νανούρη. Για να δούμε, Νίκο, τι λένε στην Τουρκία για αυτή τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στις αρχές Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Βασίλη, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, στην Τουρκία κρατάνε συγγύη κρύος. Τόσο στην Άγκυρα, όσο από την τουρκική προεδρία, τόσο και το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν υπάρχει καμία αναφορά για την αλλαγή τοποθεσίας της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ταγκίπ Ερντογάν. Και είναι κάτι που προκαλεί εντύπωση, ούτε και στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης υπάρχει κάποια αναφορά για την αλλαγή αυτού του προγράμματος. Ωστόσο, Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι το θετικό κλίμα που αποτυπώθηκε χθες στη συζήτηση για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης αποτυπώνεται και στον τουρκικό τύπο. Είναι χαρακτηριστικό το δημοσίευμα της εφημερίδας Χουριγέτ που μιλάει για μνημόνιο ελληνοτουρκικής για μνημόνιο φιλίας ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα και ότι οι δύο χώρες προχωρούν σε μια εξομάλυνση των σχέσεων. Αλλά επίσης και η Γενής ΑΠΑΚ κινείται στο ίδιο μήκος κύματος που μιλάει για εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και για μια σύνοδο κορυφής εμπιστοσύνης. Λοιπόν, τώρα, Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι. Το ζήτημα της Χαμάς, το οποίο είναι η ειδοποιώς διαφορά ανάμεσα στις δύο χώρες, ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, φαίνεται προς το παρόν πως δεν βάζει φρένο στην πρόοδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αφού να θυμίσουμε ότι η Τουρκία, η θέση της είναι ότι η Χαμάς δεν αποτελεί τρομοκρατική οργάνωση, αλλά ένα απελευθερωτικό κίνημα. Λοιπόν, παρά αυτή τη διάσταση απόψε ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, καθορίστηκε το ραντεβού στις 7 Δεκεμβρίου ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Ερντογάν. Νίκο, ευχαριστώ πολύ. Και πάμε στην Ουάσιγκτον και τον ανταποκριτή μας, τον Μιχάλη Ιγνατίου. Μιχάλη, καλησπέρα από την Αθήνα. Για να δούμε πώς βλέπει και η πλευρά της Ουάσιγκτον αυτή την επίσκεψη του Ερντογάν στη χώρα μας. Βασίλη, καλησπέρα από την Ουάσιγκτον. Σίγουρα οι Αμερικανοί δεν επιθυμούν κρίση στο Αιγαίο. Αυτό θα ήταν το τελευταίο που θα ήθελα να συμβεί, διότι η κρίση θα είναι διαφορετική από τις άλλες, όπως καταλαβαίνεις. Θα είναι κρίση μεταξύ δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ. Υποστηρίζουν λοιπόν όλες τις προσπάθειες βελτίωσης των σχέσεων της Ελλάδας με την Τουρκία και από εκεί και πέρα είναι προσεκτικοί για τον τρόπο με τον οποίο θα λυθούν τα όποια προβλήματα που για να είμαστε ορθροί τα δημιουργεί η Τουρκία, δεν τα δημιουργεί η Ελλάδα. Οι Αμερικανοί, είναι η αλήθεια, δημόσια κρατούν ίσες αποστάσεις ως πόντι ή πιλάτη, αλλά την ίδια στιγμή αντιλαμβάνονται πως η Ελλάδα δεν έχει την παραμικρή πολυτέλεια να αποδεχθεί προσβολή της εθνικής της κυριαρχίας και της εθνικής της ανεξαρτησίας. Όπως έλεγε διπλωματική πηγή εδώ στην Ουάσιγκτον, δεν υπάρχει κανένας πολιτικός στην Ελλάδα που θα αποδεχθεί κάτι τέτοιο. Και αυτό είναι θετικό ότι σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, σωστά, διότι καταλαβαίνουν ότι δεν τους παίρνει να πιέσουν κανένα πολιτικό, πόσο μάλλον τον σημερινό πρωθυπουργό, για υποχωρήσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε τα όρια του και ό,τι λέει δημόσια το τονίζει και ιδιωτικά στον πρόεδρο της Τουρκίας. Οι Αμερικανοί δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα να βοηθήσουν στον ελληνοτουρκικό διάλογο που ήδη ξεκίνησε. Ναι, Μιχάλη, σε ακούμε. Ναι, που ήδη ξεκίνησε αυτός ο διάλογος και ο οποίος εξαρτάται απόλυτα από τον Ταγκίπ Ερντογάν για να προχωρήσει ή όχι. Αλλά όπως γνωρίζουμε, η Αθήνα και η Άγκυρα δεν χρειάζονται μεσολαβητές για να συνομιλούν. Οι Έλληνες και οι Τούρκοι το κάνουν και μόνοι τους πια. Έχει μεγάλη σημασία πάντως ότι ο Ερντογάν συμμετέχει σε αυτό το διάλογο για να το χρησιμοποιήσει στην Ουάσιγκτον στην προσπάθειά του να αγοράσει τα αμερικανικά μαχητικά F-16. Ο κύριος Μητσοτάκης το γνωρίζει αυτό. Συνομίλησε ήδη με τον πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, ο οποίος είναι και ο αρμόδιος για να εγκρίνει αυτή την αγορά. Να πούμε επίσης ότι ήδη οι Τούρκοι λομπίστες ενημέρωσαν τους Αμερικανούς νομοθέτες ότι τα πράγματα με την Ελλάδα δήθεν πάνε καλά. Βεβαίως βιάζονται. Βασίλη. Λοιπόν, Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω για τις πληροφορίες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στη σύλληψη δύο Τούρκων σε βάρος των οποίων εκκρεμούν ένταλμα σύλληψης. Προχώρησε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Πάμε στην Ήρα Ορχάνη. Ήρα, ήταν μέλη τουριστικής τουρκικής οργάνωσης. Ο ένας εκ των δύο, ένας 56χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, καθώς κατηγορείται για την προμήθεια και τη μεταφορά όπλων αλλά και εκρηκτικών υλών, καθώς επίσης και για χρηματοδότηση για λογαριασμό τουρκικής τρομοκρατικής οργάνωσης. Μαζί του συνελήφθηκε ένας 54χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση από το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο της Χαλκίδας για μεταξύ άλλων βία κατά υπαλλήλων. Να πούμε σε αυτό το σημείο πως και οι δύο τους συνελήφθησαν και για απήθεια, καθώς αρνήθηκαν να δαχτυλοσκοπηθούν, ενώ ο 56χρονος και για το αδίκημα της πλαστογραφίας, αφού φαίνεται να επέδειξε μισχωρής πλαστά ταυτοποιητικά έγγραφα στους αστυνομικούς, και ο 54χρονος και για την παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς πάνω του βρέθηκε ένα σπρέι πιπεριού, Βασίλη. Ήρα, σε ευχαριστώ πολύ.
Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μένεται ο πόλεμος στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, όπου επικρατούν διαφορετικές απόψεις για την Έφη Αχτσιόγλου, η οποία όμως συνεχίζει να κρατά κρυστά τα χαρτιά της. Είχαμε διπλή περιοδοποίηση από τον Νίκο Παπά και τον Γιάννη Ματζουράνη μέσω του Άξιον 24 προς την κυρία Αχτσιόγλου να πάρει ξεκάθαρη θέση μετά την επίθεση που εξαπέλυσε στον Στέφανο Κασελάκη. Με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να τη ζητά σήμερα να παραμείνει στο κόμμα, ενώ Ευκλήδης Τσακαλώτος εμφανίζεται θετικός σε συνεργασία με την Έφη Αχτσιόγλου. Την ίδια ώρα, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουν τις επιθέσεις προς όσους αποχώρησαν. Ο πολλακισμός είναι η κυρίαρχη τάση στον ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε στο Άξιον 24 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με καζάνι που βράζει, συνεχίζει να μοιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ παρά την αποχώρηση της ομπρέλας, καθώς η ομάδα της Έφης Αχτσιόγλου μετράει προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις της, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον της. Ακόμα και αυτό της αποχώρησης από την Κουμουνδούρου. Μέσα σε αυτό το κλίμα, προειδοποίηση προς την πλευρά της πρώην Υπουργού, χρησιμοποιώντας μάλιστα αιχμηρό λόγο, απίφθηναν μέσω του Άξιον 24 οι Νίκος Παπάς και Γιάννης Ματζουράνης, με τον πρώτο να τη ζητάει να τραβήξει μια κόκκινη γραμμή σε όσα έχουν υποθεί ως τώρα και να προχωρήσουν όλοι μαζί. Να τραβήξουμε μια κόκκινη γραμμή, όπως είπε και ο Στέφανος, να ξεσκονίσουμε αυτά που υπόθηκαν τα βαριά σε όλη αυτή τη διαδικασία, να είναι όλοι ενεργοί και στο Κοινοβούλιο και στις δράσεις του κόμματος. Λέτε για την κυρία Αχτσιόγλου, ότι της πρότεινε νομίζω τη θέση την οποία τώρα έχετε εσείς. Βεβαίως. Του τομεάρχη οικονομικού. Βεβαίως και ήταν μια άστοχη επιλογή εκ μέρους της, κατά τη γνώμη μου. Δεν έχουμε ακροδεξιό πρόεδρο και όποιοι το λένε, θα πρέπει να σκεφτούν αν μπορεί να παραμείνουν κάτω από έναν ακροδεξιό πρόεδρο. Πάντως, ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης προχώρησε σε μια δημόσια έκκληση προς την Έφη Αχτσιόγλου, ζητώντας της να παραμείνει στο κόμμα, χωρίς ωστόσο να δείχνει έμπρακτα το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό πράξη, επιμένοντας στις γενικότητες. Εγώ πιστεύω ότι θα το ήθελα και από μεριάς μου θα είναι μεγάλη μου τιμή να παραμείνουν και να συνεργαστούμε. Πραγματικά δεν υπάρχει στενός κύκλος. Δεν υπάρχει. Ελάτε να δουλέψουμε. Ελάτε, η πόρτα μου είναι ανοιχτή. Για άλλη μια φορά, τίνω χείρα φιλίας. Ελάτε. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζουν τον Στέφανο Κασελάκη συνεχίζουν τις επιθέσεις εναντίον εκείνων που αποχώρησαν από το κόμμα, κατηγορώντας τους ότι στρέφονται ανοιχτά εναντίον της νέας ηγεσίας. Ο πρόεδρος είπε κάτι το οποίο δεν ήταν απόλυτα σύμφωνο με την πολιτική που έχουμε συμφωνήσει από το προηγούμενο συνέδριο. Εκεί γίνονται οι συζητήσεις. Εδώ λοιπόν είναι μια ευθεία αφισβήτηση από την πρώτη μέρα. Της εκλογής του. Από την πλευρά της η ομπρέλα υπεραμείνεται τις επιλογές της να φύγει από την Κουμουνδούρου, αφήνοντας ανοιχτό για το μέλλον το σχηματισμό ενός νέου πολιτικού φορέα της ριζοσπαστικής και ανανεώτικης αριστεράς. Την πρώτη στιγμή φάνηκε ο κύριος Κασελάκης ήθελε άλλο κόμμα. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Αυτό κρατάω. Δεν κρατάω ούτε τι είπε για την πέμπτη φάλαγγα. Το κυρίαρχο ότι έχει ένα μοντέλο διακυβέρνηση του κόμματος που δεν ταιριάζει με την αριστερά. Η κυβέρνηση παρακολουθεί τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να εμπλέκεται στα ισοκομματικά του ζητήματα. Ωστόσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στο Άξιον 24, δήλωσε ότι ο πολλακισμός καθίσταται επίσημη ιδεολογία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Φαίνεται ότι μία από τις κυρίαρχες τάσεις, όπως λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια, ο πολλακισμός στο ΣΥΡΙΖΑ, φαίνεται ότι πλέον έχει γίνει η κύρια τάση και αυτό φαίνεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Ο Στέφανος Κασελάκης επιχειρεί να αφήσει πίσω του τα ισοκομματικά ζητήματα, επιδιώκοντας να πραγματοποιήσει ένα άλμα προς τα εμπρός. Λοιπόν, επικρατούν αναταράξεις στον χώρο της αριστεράς για τις επόμενες κινήσεις όσων βρίσκονται πλέον εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μαζί μου ο Αντώνης Γκιώκας. Αλλά, Αντώνη, έχεις μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής για την Έφη Αχτσιόγλου. Ναι, η οποία δεν θα παραστεί αύριο στο εκτελεστικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πληροφορίες που έχουμε μιλώντας με συνεργάτες της είναι ότι δεν έχει κάποιο πολιτικό υπόβαθρο αυτή η κίνηση. Απλά έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση η κυρία Αχτσιόγλου, την οποία δεν μπορεί να κυρώσει την τελευταία στιγμή όπου μπήκε η συνεδρίαση. Αυτά τουλάχιστον μας λένε από την πλευρά της πρώην υπουργού. Λοιπόν, να δούμε λίγο, να σκιαγραφίσουμε λίγο το τοπίο, Αντώνη, διότι υπάρχει ένας αναβρασμός στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Το βλέπουμε όλοι τις τελευταίες μέρες, κυρίως και μετά το Σαββατοκύριακο. Ναι, και με όλα αυτά που συμβαίνουν στην αξιωματική αντιπολίτευση, είναι λογικό ότι υπάρχει ανακατοσούρα σε ολόκληρο το χώρο. Υπάρχει ο κύριος Χρήστος Πύρτζης, ο οποίος διαχρονικά το τελευταίο διάστημα ζητάει τη σύμπραξη του ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ. Άρα δείχνει προς την κατεύθυνση της κεντροαριστεράς για μια μεγάλη παράταξη. Από εκεί και πέρα, στο αμυγός αριστερό σκέλος, ο κύριος Βίτσας έχει ρίξει
κάποια έχει ρίξει, αν μπορούμε έχει να πούμε. Είναι μια φχήρα φιλίας προς τον κύριο Βαρουφάκη. Στον κύριο Γιάννη Βαρουφάκη. Το θέμα εδώ είναι ότι ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης με τη σειρά του δήλωσε ότι δεν είναι διατεθειμένος προς ώρας να συζητήσει με την πλευρά της ομπρέλας, δηλαδή των στελεχών που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, αφήνουμε να πούμε ότι έδωσε στη δημοσιότητα 10 θέσεις για το πώς θα μπορούσε αυτό να γίνει στη συνέχεια. Και υπάρχει ο κύριος Τσακαλώτος, ο οποίος έχει αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα μπορούσε με την ομάδα της κυρίας Αχτσιόγλου, εάν και εφόσον αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ, που όλα δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση, εκτός αν υπάρχει κάποια εντυπωσιακή κίνηση από τη μεριά του κύριου Κασελάκη και η σημερινή τοποθέτηση δεν είναι προς αυτή την κατεύθυνση, να μπορέσει να παραμείνει. Λοιπόν, Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Και σε αυτό το σημείο θα καλησπερίσω τον Σεραφείμ Κοντρότσο, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ βράζει, η αριστερά βράζει, η Σεραφείμ. Και το θέμα είναι πού θα καταλήξει όλο αυτό, γιατί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε είναι πολύ γοητευτικό για κάποιους το να φτιαχτεί κόμμα εν ώψη και των ευρωεκλογών, που είναι σε λίγους μήνες. Βασίλη, όλος ο χώρος, όλο το πολιτικό φάσμα, από το ΠΑΣΟΚ μέχρι και το Κομμουνιστικό Κόμμα, θα έλεγε κανείς, όλος αυτός ο χώρος, δηλαδή το μισό και παραπάνω του πολιτικού φάσματος, είναι σε μια φάση έντονης κινητικότητας. Και θα είναι σε φάση έντονης κινητικότητας για το επόμενο χρονικό διάστημα προς τις ευρωεκλογές, διότι θα διαμορφωθούν, πιστεύουν πάρα πολύ, τα εξής δεδομένα. Πρώτον, φθορά της κυβέρνησης, η οποία αυτή τη στιγμή παίζει ενού παικτής, αλλά η φθορά υπάρχει. Η φυσιολογική φθορά λόγω, για τα λόγω μεγάλα... διακυβέρνησης. Και λόγω των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων, όπως είναι η ακρίβεια, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς. Σωστά. Στην πορεία λοιπόν προς τις ευρωεκλογές θα δοθούν αφορμές από το εκλογικό σώμα στην κάλπη των ευρωεκλογών να εκφράσει αυτή τη δυσαρέσκεια. Αυτό λοιπόν εκτιμούν πολλοί ότι δημιουργεί ευκαιρίες και δυνατότητες και για νέα κόμματα, αλλά και για τα υπάρχοντα κόμματα που γνωρίζουμε, να καταγράψουν μία δυναμική να αυξήσουν τα ποσοστά τους. Αυτή λοιπόν η κινητικότητα έχει στον πυρήνα της εκ των πραγμάτων της εξελίξης στο ΣΥΡΙΖΑ. Από τον ΣΥΡΙΖΑ θα προκύψουν διάφορες εκδοχές αυτής της κινητικότητας. Καταρχάς, δεν ξέρουμε πώς οι ΣΥΡΙΖΑ θα φτάσουν στις ευρωεκλογές. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Έτσι. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Λοιπόν, θα είναι οπωσδήποτε ο ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασελάκη. Θα είναι, από ό,τι φαίνεται, ένα νέο κόμμα που προκύπτει μετά την απόσχηση της ομπρέλας Τσακαλώτος, Πέρκα και τα άλλα στελέχη θα κάνουν τη δική τους, το δικό τους κόμμα, Φίλης, Βίτσας. Τώρα ο κύριος Βίτσας που ονειρεύεται για τον Γιάννη Βαρουφάκη, εδώ ήταν στην εκπομπή μας την επόμενη μέρα, την προηγούμενη εβδομάδα ο Γιάννης Βαρουφάκης. Ούτε να σκεφτείτε, είπε, συνεργασία με τον κύριο Τσακαλώτο. Έχουνε παλιές αγάπες που δεν έχουν ξεπεραστεί. Όταν ήταν και στο Υπουργείο Οικονομικών και οι δύο, ο κύριος Βαρουφάκης με τον κύριο Τσακαλώ. Λοιπόν, κυρίως το 2015, έτσι, και όσα έγιναν εκείνο το καλοκαίρι. Τώρα, από όλη αυτή την διαδικασία είναι προφανές ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολύ σημαντικό ρόλο ενδεχομένως, το τονίζω το ενδεχομένως, να διαδραματίσει η Έφη Αξιόγλου και τα δημοφιλή στελέχη που είναι δίπλα της, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος και άλλοι, στην περίπτωση, το ξανατονίζω, όπως το Πικιαδόλης που αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, υπάρχει όντως έντονη φημολογία. Κάποιοι προσδιορίζουν ότι είναι και θέμα ημερών. Εγώ κρατώ μικρό καλάθι, γιατί υπάρχουν και άλλες συμβουλές προς την κυρία Αξιόγλου. Μετά την χείρα φιλίας που έτεινε ο Στέφανος Κασελάκης και ο Νίκος Παπάς, να παραμείνει μέχρι το συνέδριο και πιθανώς μέχρι τις ευρωεκλογές, ώστε εάν τα πράγματα δεν πάνε καλά, να προβάλλει εκείνη ως η εναλλακτική λύση και όντως είναι το σημαντικότερο στέλεχος αυτή τη στιγμή. Ο Παύλος Μαρινάκης, ναι, και λέω αυτό και τελειώνοντας, έβαλε μία παράμετρο ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είπε τη λέξη Πολάκης. Όλη αυτή η κινητικότητα και οι επιθέσεις που θα δεχτεί από την κυβέρνηση ο νέος ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Κασελάκη, ναι, αλλά και οι δυνατότητες ή μη να συνομιλήσει με άλλους χώρους, περνάνε μέσα από αυτό το όνομα. Το ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασελάκη και σε
πρωταγωνιστικό Μάλιστα. ρόλο τον Παύλο Πολάκη, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνομιλεί. Λοιπόν, Σεραφείμ, σε ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο σου. Στο μέτωπο του πολέμου θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται το άγριο σφυροκόπημα των Ισραηλινών κατά των τρομοκρατών, ενώ η Χαμάς χάνει τον έλεγχο της Βόρειας Γάζας. Τα αξιαρχίες των Ισραηλινών δυνάμεων μπήκαν στο αρχηγείο της στρατιωτικής αστυνομίας της Χαμάς, ενώ άρματα μάχης βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από το νοσοκομείο Αλσίφα. Την ίδια ώρα έρχονται στο φως εικόνες από τούνελ της Χαμάς, που οδηγούν σε παιδιατρικό νοσοκομείο που κρύβεται οπλοστάσιο της οργάνωσης. Ο τραγικός απολογισμός των νεκρών Παλαιστινίων πιέζει τη Χαμάς, η οποία δηλώνει έτοιμη να απελευθερώσει αμάχους με αντάλλαγμα ολιγοήμερη κατάπαυση του πυρός. Ο Ισραηλινός στρατός επιχειρεί στην καρδιά του Παλαιστινιακού θύλακα, καθώς η Χαμάς χάνει τον έλεγχο της Βόρειας Γάζας. Μετά τη φωτογραφία ταξιαρχαίος του Ισραηλινού στρατού μέσα στο κτίριο του Κοινοβουλίου της Γάζας, έρχεται στη δημοσιότητα και η εικόνα της ίδιας ταξιαρχίας μέσα από το αρχηγείο της στρατιωτικής αστυνομίας της Χαμάς. Το νοσοκομείο Αλσίφα γίνεται το επίκεντρο του πολέμου. Ισραηλινά άρματα μάχης και τεθωρακισμένα βρίσκονται μια ανάσα από το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Λωρίδας της Γάζας, που οι Ισραηλινές αρχές θεωρούν στρατηγικό κρυσφύγετο της Χαμάς. Ο πρόεδρος Μπάιντεν λέει πως τα νοσοκομεία πρέπει να προστατευτούν. Με τον στρατό του Ισραήλ να υποστηρίζει στεναρά πως η Χαμάς χρησιμοποιεί νοσοκομεία ως πολεμικά όπλα και κάνει τους αμάχους ανθρώπινες ασπίδες, ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών δυνάμεων αποκαλύπτει τούνελ των τρομοκρατών που οδηγούν σε παιδιατρικό νοσοκομείο. This is Rantisi Hospital. And this is the place where I showed you the tunnel. I want you to see. Look at what Hamas is holding inside the hospital. Ο εκπρόσωπος του στρατού μάλιστα περιγράφει πως στο ίδιο κρυσφύγετο των τρομοκρατών είναι πιθανόν να βρίσκονταν και όμηροι. People are putting curtains with nothing above, just wall. No reason to put here a curtain unless you want to film hostages and deliver movies. Αγριές μάχες μεταξύ Ισραηλινών και Χαμάς μένονται αδιάκοπα στο βόρειο τμήμα της Γάζας. Οι νεκροί Παλαιστίνοι ξεπερνούν τους 11.200 και η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι απελπιστική. Με τις τραγικές απώλειες να τους πιέζουν, οι τρομοκράτες δηλώνουν έτοιμοι να απελευθερώσουν ομήρους με αντάλλαγμα πενθήμερη κατάπαυση του πυρός. تتضمن أن نفرج عن 50 من النساء والأطفال المحتجزين في غزة وقد يصل العدد في نهاية المطاف إلى 70 Ο κλοιός γύρω από τη Χαμάς φύγει όλο ένα και περισσότερο με τους Ισραηλινούς να μην σταματούν να πλήττουν στόχους της οργάνωσης και να εισχωρούν όλο και πιο βαθιά στις βάσεις των τρομοκρατών. Σύνδεση με το Βερολίνο, κυρίες και κύριοι, και τον απεσταλμένο του Άξιον 24, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Γιώργο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε σήμερα με τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς και συμφώνησαν πως έχουν κοινή γραμμή για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και αυτό φάνηκε, Βασίλη, από τις ίδιες λέξεις που χρησιμοποίησαν, από τα κοινά επιχειρήματα με τα οποία τοποθετήθηκαν δημόσια στη συνέντευξη τύπου. Και με αυτόν τον τρόπο οι δύο ηγέτες έδειξαν ότι έχουν ακριβώς τις ίδιες απόψεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή. Άλλωστε, κρατάμε τον τρόπο με τον οποίο ο Όλαφ Σόλτς θέλησε να υπερτονίσει τα όσα σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφορικά με τη μοναδική βιώσιμη λύση που υπάρχει στο Μεσανατολικό, που δεν είναι άλλη από Γιώργο, την πολιτική λύση. Γιώργο, πάντως δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στο θέμα της ελληνικής οικονομίας, με τον γερμανό καγκελάριο να μιλά με εγκομιαστικά σχόλια για τη χώρα μας. Ναι, επιστράτευσε επένους για την πορεία και την τροχιά στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία. Έκανε λόγο για ένα εξαιρετικό κεφάλαιο, ένα κεφάλαιο επιτυχίας, βάζοντας, αν θέλει, τη γερμανική σφραγίδα σε αυτό το οποίο καταγράφεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με κορονίδα φυσικά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσαν ο Πρωθυπουργός και ο Γερμανός Καγκελάριος. Η Ελλάδα διαθέτει πλέον μία από τις πιο σταθερές οικονομίες στην Ευρωζώνη.
διατηρεί δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης, περιορίζοντας την ανεργία, προσελκύει περισσότερες επενδύσεις από ποτέ, αυξάνει τις εξαγωγές, τη βιομηχανική παραγωγή, ενώ παράλληλα στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ακολουθώντας μια συνετή πολιτική που μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε διατηρήσιμα πρωτογενή πλεονάσματα. Και φέτος, μάλιστα, αναμένεται να καταρρύψουμε το ιστορικό ρεκόρ τουριστικών εσόδων και αφίξεων, με τους Γερμανούς επισκέπτες να προτιμούν και πάλι την χώρα μας. Και όλα αυτά, καθώς το δημόσιο χρέος κινείται ήδη κάτω από το 170% του ΕΠ, συνεχίζει να συρρυκνώνεται. Θα γνωρίζετε άλλωστε, όπως έχουμε συζητήσει, ότι η Ελλάδα έχει την πρώτη θέση στην ταχύτερη μείωση χρέους παγκοσμίως. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε εξαιρετική πορεία όσον αφορά την οικονομία της και διαπιστώνουμε πως εξελίσσονται τα οικονομικά στοιχεία της Ελλάδας. Διαπιστώσαμε ότι και οι χρηματοοικονομικές αγορές έχουν εξαιρετική εκτίμηση για τον τρόπο που αντιμετώπισε η Ελλάδα το πρόβλημα. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κυρίες και κύριοι, το οποίο έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από επαγγελματικούς φορείς. Οι δικηγόροι ξεκινούν κινητοποίησεις και θα απέχουν από τα δικαστήρια, ενώ χειρόφρονο θα τραβήξουν και οι ιδιοκτήτες ταξί της Αττικής. Σφοδρές αντιδράσεις από δικηγόρους και ιδιοκτήτες ταξί έχει προκαλέσει το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, που προβλέπει την φορολόγηση ελευθέρων επαγγελματιών με τεκμαρτό εισόδημα. Οι δικηγόροι προχωρούν σε κινητοποιήσεις απέχοντας από τα δικαστήρια από την προσεχή 5η έως και την 4η 22 Νοεμβρίου και από όλες τις δίκες που αφορούν στο δημόσιο μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου. Η γραυγή αγωνία των ανθρώπων που δεν μπορούν να επιβιώσουν με τις συνθήκες αυτές που ασκεί το επάγγελμα. Αυτό που για να ξεκινήσουν να δικηγορούν κάθε μήνα πρέπει να έχουν 600 ευρώ να πληρώνουν φόρους και εισφορές και οι οποίοι πρέπει να βρουν τα υπόλοιπα για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Το φορολογικό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση είναι άδικο και αβάσιμο. Γι' αυτό το λόγο όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και πρώτοι δικηγόροι θα σταθούν απέναντι σε αυτήν την επιλογή. Χειρόφρενο θα τραβήξουν και οι ιδιοκτήτες ταξί της Αττικής που προχωρούν σε στάση εργασίας στην προσεχή 5η, ενώ θα συμμετάσχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που οργανώνουν ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι για την 4η 22 Νοεμβρίου. Είναι ένα ισοπεδωτικό νομοσχέδιο που θέλει να διαλύσει κάθε μικρομεσαίο, όχι μόνο το ταξί του. Θέλουμε να τους παραδώσουμε τη ζωή μας, τη δουλειά μας, να τα εντάξουν σε πολυεθνικές. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην πρωινή ζώνη του Άξιον 24, σημείωσε πως η κυβέρνηση μέσω της διαβούλευσης είναι έτοιμη να ακούσει τους φορείς των ελευθέρων επαγγελματιών και να προχωρήσει σε διορθώσεις όπου κριθεί απαραίτητο. Γι' αυτό και είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και όπως πάντα σεβόμαστε την πολύ σημαντική διαδικασία της διαβούλευσης να συζητήσουμε σημειακές παρεμβάσεις στην κατεύθυνση αυτή, χωρίς να παρεκκλίνουμε από την κεντρική φιλοσοφία του νομοθετήματος, για να μην παρεξηγηθώ, είμαστε εδώ να ακούσουμε τους φορείς, τους επιστημονικούς φορείς, τα υπόλοιπα κόμματα, την κοινωνία των πολιτών. Το ξαναλέω, δεν στοχοποιούμε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Με την κατάθεση του νομοσχεδίου σε διαβούλευση, ήδη φάνηκαν και οι πρώτες διορθώσεις, όπως για παράδειγμα η μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 50% μόνο για φέτος για όσους φορολογηθούν βάσει του τεκμηρίου. Τα έσοδα από μισθούς, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα μειώνουν το ύψος του τεκμηρίου, ενώ αναμένεται να διευρυνθούν και άλλο τα κριτήρια με βάση τα οποία ένας ελεύθερος επαγγελματίας θα μπορεί να μειώσει το τεκμήριο. Φωτιά έχουν πάρει τιμές στα τρόφιμα, κυρίες και κύριοι, ενώ τα στοιχεία δείχνουν πως φρούτα και λαχανικά φεύγουν από τα χωράφια ακόμα πιο ακριβά, καθώς έχει ανέβει το κόστος των παραγωγών. Οι αυξήσεις ζαλίζουν. Τα λαχανικά αυξήθηκαν κατά 31%, τα φρούτα κατά 25% και το ελαιόλαδο 106%. Την ίδια ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε στο Άξιον 24 πως συνεχίζονται οι έλεγχοι σε μεγάλες εταιρείες. Ήδη έχουν επιβληθεί πρόστιμα πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Με καπέλο φεύγουν ακόμα και από το χωράφι αρκετά προϊόντα, με την τελική τιμή στο ράφι να καίει και τους καταναλωτές να βρίσκονται σε απόγνωση αφού δεν προλαβαίνουν τις απανωτές αυξήσεις. Όλα απάνω. Όλα. Και κάθε φορά πιο πολύ. Μεσολαβούν βέβαια και πολλοί μεσάζοντες μέχρι να φτάσουν τα προϊόντα στη σούπερ μάρκετ. Οπότε αναγκαστικά πλέον και αυτοί
θα πρέπει να βάλουν ένα κέρδος επιπλέον. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, τα φρούτα και τα λαχανικά έφυγαν από το χωράφι το 12μηνο 2022-2023 αυξημένα κατά 18,5%. Συγκεκριμένα, τα λαχανικά και κυπευτικά διατέθηκαν το Σεπτέμβριο του 2023 από τους παραγωγούς έως και 31% ακριβότερα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Τα φρούτα κατά 25%, ενώ η αύξηση στο ελαιόλαδο ξεπέρασε κάθε προηγούμενο αφού αγγίζει και το 106,8%. Και τα φρούτα όλα έχουν πάρει λίγο παραπάνω, όλα. 20 ευρώ θέλω εγώ, με 2-3 πραγματάκια. Τι καφέ, λάδι που λες, πάμε στο κατοστάργο. Παρά τους εντατικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται στην αγορά, όπως λένε οι καταναλωτές, οι ανατιμήσεις ροκανίζουν το εισόδημά τους. Πολύ ακριβά έχουν πάει. Πολύ ψηλά όλες οι τιμές. Κάθε μέρα που πάμε είναι και πιο ακριβά. Από την αρχή της χρονιάς έχουν γίνει 19.557 έλεγχοι στην αγορά και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί είναι αξίας σχεδόν 7 εκατομμυρίων ευρώ. Το κύμα ανατιμήσεων προβληματίζει την κυβέρνηση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να διαμηνύει μέσω του Άξιον 24 ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την πάταξη της εσχροκέρδειας. Έχω σημειώσει περίπου 19.557 ελέγχους από την αρχή της χρονιάς από τη Δημαία. Έχουν καταλογιστεί πάνω από 1.500 πρόστιμα που φτάνουν κοντά στα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν βεβαιωθεί και έχουν ή έχουν εισπραχθεί περίπου 4.300.000 εξ αυτών. Εννοείται ότι είναι καλό. Άμα δεν τους αφήσει ελεύθερους, θα σηκώσουν όλα στην αγορά. Πρέπει να βάλει κι άλλα. Να. Και να ελέγχει την αγορά καλύτερα. Πάντως, όπως όλα δείχνουν, το μπαράζ των ανατιμήσεων θα συνεχιστεί, καθώς οι αυξημένες τιμές των παραγωγών σε λίγο διάστημα θα μετακυλήσουν στο ράφι, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τις τιμές των προϊόντων. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ραγδαίες είναι εξελίξεις στην υπόθεση θρίλερ της δολοφονίας της 23χρονης Φέης. Προφυλακιστές για τον μαρτυρικό θάνατο της κοπέλας κρίθηκαν η μητέρα, η αδελφή και η σπιτονοικοκυρά της. Η κατηγορούμενη αδελφή του θύματος φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της Φέης, υποστηρίζοντας ότι το έκανε επειδή τη μισούσε. Τα γεγονότα όμως περιπλέκονται, καθώς η ομολογία της αδελφής φαίνεται να διαφέρει από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ενώ η ίδια ζήτησε από την ανακρίτρια τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς επικαλέστηκε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Σκότωσα γιατί τη μισούσα, φέρεται να ομολόγησε κατά την απολογία της στην 15η τακτική ανακρίτρια η 23χρονη αδερφή της Φέης Μπακογιώργου, η οποία βρέθηκε νεκρή και πεταμένη σε πεζοδρόμιο στην Κυψέλη. Ο πατέρας του 23χρονου θύματος, συγκλονισμένος, μιλάει στο Άξιον 24 και ζητάει δικαιοσύνη για την κόρη του. Φυσικά και είμαι ευχαριστημένος. Δικαιώθηκα. Να κλειστούν μέσα για πάντα. Όλες το ξέρανε και όλες το βλέπανε. Αλλά λυπάμαι κιόλας γιατί. Εντάξει, παιδί μου ήταν και το άλλο. Δεν γνώριζα τίποτα, να μην είχαν σ' άλλο κόσμο εντελώς. Δεν παίρναγε καλά, αλλά δεν μου λέγανε αυτά που συνέβαλαν. Το πρωί της Δευτέρας, η 23χρονη αδερφή της Φέης, η μητέρα της και η σπιτονοικοκυρά της πέρασαν το κατόφλι της ανακρίτριας. Μετά από μαραθώνη απολογία με σύμφωνη γνώμη της ανακρίτριας και του εισαγγελέα, κρίθηκαν προφυλακιστές. Να αποφασίσει ο κύριος εισαγγελέας και της κυρίας ανακρίτριας να προφυλακίσει και τις τρεις, σημαίνει ότι υπήρχαν σοβαρότατες ενδείξεις εμπλοκής της κάθε μίας. Τις αποδιδόμενες κακουργηματικές πράξεις. Η 23χρονη φέρεται να υποστήριξε ότι μόνη της προχώρησε στο έγκλημα. Συγχρόνως ζήτησε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης επικαλούμενη ψυχιατρικά προβλήματα. Ενώ η 53χρονη μητέρα του θύματος και η 56χρονη σπιτονοικοκυρά της εμφανίζονται να αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην ανθρωποκτονία της Φέης. Θύμα το οποίο έχει δολοφονηθεί, μα και έχουμε αυτή τη στιγμή την πρώτη πράξη της δικαιοσύνης. Η δεύτερη και τελευταία πράξη θα είναι το πρωτόδικο δικαστήριο, το οποίο θα αποφασίσει για την καταδίκη των κατηγορουμένων. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, κατά πληροφορίες, δεν ταιριάζουν με την ύπαρξη ενός δράστη, με αποτέλεσμα να παραμένει ανοιχτό το σενάριο της συνδρομής στην δολοφονία και των άλλων δύο κατηγορουμένων. Περιμένετε, διότι αυτή η υπόθεση έχει βάθος. Μπορεί να είναι μάρτυρες, μπορεί να είναι κάποια άλλα στοιχεία. Η ανακριτική έρευνα τώρα μόλις ξεκίνησε. Ωραία. Τρεις γυναίκες κατηγορούνται μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία από πρόθεση και διακοπή οικίησης σε βαθμό κακουργήματος. Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξιχνίαση της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσούρη, κυρίες και κύριοι, στα επεισόδια της Νέας Φιλαδέλφειας. Το νέο στοιχείο με τον εντοπισμό DNA 35χρονου Έλληνα οπαδού, ο οποίος βρίσκεται στα χέρια των αρχών, δεν φαίνεται να λύνει το μυστήριο αυτής της δολοφονίας. Εκτός από το συγκεκριμένο μαχαίρι, είχε βρεθεί αίμα του άντυχου Μιχάλη και σε ένα άλλο μαχαίρι, το οποίο η αστυνομία αποδίδει σε έναν 23χρονο Κροάτι χούλιγκαν.
Ο 35χρονος αρνείται ότι χτύπησε έστω και άθελά του τον 29χρονο Μιχάλη. Ένα από τα κατασκευθέντα μαχαίρια που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων μεταξύ των Ελλήνων οπαδών και των Κροατών χούλιγκαν το βράδυ της 8ης Αυγούστου φέρεται να περιπλέκει και όχι να ρίχνει φως στην υπόθεση της δολοφονίας του Μιχάλη Κατσούρη. Και αυτό καθώς πάνω του υπάρχει το αίμα του 29χρονου αλλά και γεννητικό υλικό του πρόσφατα συλληφθέντα 35χρονου Έλληνα οπαδού και φίλου του θύματος. Δεν υπάρχει έγγραφο ακόμα το οποίο θα πρέπει να μας λέει το DNA αυτό σε ποιο μαχαίρι ταυτοποιήθηκε, αν ταυτοποιήθηκε σε λάμα ή λαβή ή σε ποιο σημείο του μαχαιριού και τι είδους DNA, αίμα, υδρότας, άλλο να έχει αίμα ο 35χρονος, άλλο να έχει υδρότο. Η παρουσία του 35χρονου στα επεισόδια ήταν γνωστή στις αρχές ήδη από τον Αύγουστο, καθώς έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής να τρέχει δίπλα στον Μιχάλη, ενώ σε στιγμιότυπο οι δύο άνδρες φαίνεται να έρχονται σε επαφή. Ο ίδιος πάντως είχε ισχυριστεί στις αρχές πως είχε πάνω του έναν σουγιά, τον οποίον πέταξε πολύ πριν ακουμπήσει τον Μιχάλη. Το σουγιά τον πέταξα πολύ νωρίτερα, μόλις μπαίναμε στο πεζοδρόμιο, γιατί φοβόμουν ότι θα με περικυκλώσουν. Είμαι σίγουρος ότι αν τον κρατούσα στο χέρι, ενώ ο Μιχάλης ήταν δίπλα μου, σίγουρα δεν τον ακούμπησα με το μαχαίρι, αλλά μόνο χέρι με χέρι. Ακουμπήσαμε ή ώμο με ώμο. Το αίμα του άτυχου Μιχάλη εντοπίστηκε και σε ένα ακόμη μαχαίρι, το οποίο ανήκει σε 23χρονο Κροάτι χούλιγκαν και κατασχέθηκε κατά τη σύλληψή του. Τα δύο αυτά μαχαίρια που είχαν πάνω το αίμα του Μιχάλη έχουν μπει στο στόχαστρο των αρχών, καθώς εκτιμούν πως θα μπορέσει να δείξει τον δράστη. Ο ιατροδικαστής σε κατάθεσή του απομονώνει εκ των πολλών μαχαιριών δύο, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη συγκεκριμένη τομή. Διότι με βάση την ιατροδικαστική έκθεση, η τομή είναι πολύ βαθιά, είναι 7-8 εκατοστά και κατά την άποψη του ιατροδικαστή μιλάμε για ένα έντονο επιθετικό χτύπημα. Δεν μιλάμε για ένα εξαμελίας. Κατά λάθος, ακούμπησε έκανα μια μυχή. Σημαντικό στοιχείο επίσης θεωρείται πως οι κοιλίδες αίματος του 29χρονου θύματος βρέθηκαν ακόμη και 200 μέτρα από το σημείο στο οποίο οι δύο οπαδοί της ΑΕΚ φαίνεται να έρχονται σε επαφή. Ενώ ο 35χρονος από την πλευρά του φαίνεται να αρνείται πως τραυμάτισε ακόμη και άθελά του το θύμα. Το θάνατο του 17χρονου στη Βιωτία θα περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι. Η σφαίρα από το όπλο του αστυνομικού προκάλεσε τραύμα στο αριστερό χέρι του νεαρού και στη συνέχεια πέρασε στην τραχυλική χώρα. Από αυτό το τραύμα, λέει η ιατροδικαστική εξέταση, ότι προήλθε ο θάνατος του 17χρονου. Ο αστυνομικός της Όπκια ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη. Ισχυρίζεται ότι ο νεαρός επιχείρησε να του αρπάξει το όπλο και αυτό εκπρισοκρότησε. Συγγενείς του 17χρονου μιλούν στο Άξιον 24. Αμφισβητούν τα όσα έχει πει ο αστυνομικός και ζητούν δικαίωση. Τραύμα από κοντινή απόσταση δέχτηκε σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση ο 17χρονος Ρωμά που χτυπήθηκε από όπλο αστυνομικού μετά από καταδίωξη 20 χιλιόμετρων στο Λεοντάρι Βιωτία το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Έχει χαθεί ένα 17χρονο που συντηρούσε τη μάνα του και τον αδελφό του το μικρό. Δούλευε για να συντηρήσει την οικογένειά του, μια μάνα να έχει πέσει στα πατώματα, να περίμενε το γιο της να της φέρει ένα φαγητό και τώρα μην περιμένει κανένα. Τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης και το θάνατο του 17χρονου δείχνουν ότι το θύμα δέχτηκε πυροβολισμό από μικρή απόσταση. Η σφαίρα προκάλεσε διαμπερές τραύμα αρχικά στον αριστερό αντίχειρα και στην αριστερή τραχυλική χώρα. Επίσης, το θύμα έφερε εκδορές τριβής στην αριστερή πλευρά του προσώπου του, οι οποίες ενδεχομένως να προκλήθηκαν από την πτώση του θύματος στο έδαφος. Από την πρώτη στιγμή, ο 41 ετών αστυνομικός ισχυρίζεται ότι το όπλο εκπρισοκρότησε όταν ο 17χρονος προσπάθησε να του το αρπάξει. Η δικογραφία έχει όλα αυτά τα στοιχεία που θα αποδείξουν τι πραγματικά συνέβη το βράδυ αυτό. Θέλω μόνο να σημειώσω ότι πριν το περιστατικό προηγήθηκε καταδίωξη περίπου 20-25 λεπτών με πολύ μεγάλες ταχύτητες. Όλες οι κατηγορίες που λέει ο κύριος αστυνομικός ότι το παιδί αντιστάθηκε, ότι πήγε να του πάρει το όπλο, τον πυροβόλησε πίσω στο κεφάλι. Ήταν ο μισός έξω από το αμάξι. Πώς γίνεται να του πάρει το όπλο? Ένταση επικράτησε χθες το βράδυ όταν Ρωμά έστησαν οδοφράγματα και έβαλαν φωτιά στη γέφυρα του Πυριού και στην έξοδο της Αλιάρτου. Ενώ συγκέντρωση πραγματοποίησαν το πρωί στο κέντρο της Θήβας προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το θάνατο του 17χρονου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Ο αστυνομικός πάντως αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή την ερχόμενη Πέμπτη. Στο μέτωπο του πολέμου και πάλι, κυρίες και κύριοι, σε επίγειο εφιάλτη έχουν μετατραπεί τα νοσοκομεία στη Γάζα και κυρίως στο Αλσίφα, όπου το έχουν περικυκλώσει οι Ισραηλινά τάγκς.
Το Τελ Αβίβ ισχυρίζεται πως κάτω από το νοσοκομείο βρίσκεται ένα από τα αρχηγεία της Χαμάς. Την ίδια ώρα στην κλινική κατάσταση είναι δραματική, με χιλιάδες τραυματίες, ενώ 179 πτώματα θαύτηκαν σε ομαδικό τάφο δίπλα από το νοσοκομείο. Δραματικές είναι οι ώρες για τους χιλιάδες εγκλωβισμένους στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα, το οποίο πλέον μοιάζει περισσότερο με νεκροταφείο. 179 πτώματα θαύτηκαν σε ομαδικό τάφο στο συγκρότημα του νοσοκομείου, μεταξύ αυτών 7 πρόωρα βρέφη που έχασαν τη ζωή τους καθώς δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα να τα κρατήσει στη ζωή. Η οσμή θανάτου πνίγει το νοσοκομείο. Οι Ισραηλινά τάγκ έχουν πάρει θέσεις έξω από το Αλ-Σίφα, το οποίο σύμφωνα με το Ισραήλ βρίσκεται στην κορυφή των τούνελ που στεγάζει ένα αρχηγείο μαχητών της Χαμάς που χρησιμοποιούν ασθενείς ως ασπίδες. Οι γιατροί δεν προλαβαίνουν να βλέπουν όλους τους ασθενείς. Το δράμα των Παλαιστινίων ωστόσο δεν τελειώνει στα νοσοκομεία, καθώς χιλιάδες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη Γάζα που πλέον μοιάζει με επίγεια κόλαση. Ο Χασάν πυροβολήθηκε καθώς περπατούσε προς τον νότο για να βρει καταφύγιο. زعق علي انا واخويا زعقوا قلنا نقدم عليه ورحنا له الجيش ايش اسمك عرفنا على سمينة انا ولا اخويا اول مره نطلع قلنا لف ما نعرفش احنا انه في ناس وراه. Την ίδια ώρα τα καύσιμα του μοναδικού αλευρόμηλου που λειτουργεί στην περιοχή στερεύουν με τον επικεφαλής μονάδας να προειδοποιεί για τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, κυρίες και κύριοι, τεράστια είναι ανησυχία σε Τρίκαλα και Λάρισα, καθώς σαρώνει σε βρέφη και μικρά παιδιά ο ιός κοξάκι. Μέσα σε 2 εβδομάδες εντοπίστηκαν πάνω από 100 κρούσματα, σύμφωνα με τον πρόεδρο των παιδιάτρων της Λάρισας. Οι γιατροί ζητούν από τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία να προχωρούσουν σε απολυμάνσεις των χώρων για να σταματήσει η διασπορά. Ο ιός κοξάκι είναι πολύ μεταδοτικός, ενώ εμφανίζεται εκτός από πυρετό και φυσαλίδες σε στόμα, πέλματα αλλά και παλάμες. Η μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων από τον ιό κοξάκι τις τελευταίες 2 εβδομάδες σε Λάρισα και Τρίκαλα έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία σε γονείς μικρών παιδιών, με τους γιατρούς να προειδοποιούν για έξαρση του ιού, καθώς τα κρούσματα έχουν ήδη ξεπεράσει τα 100. Η συχνότητα είναι αρκετά αυξημένη. Τολμώ να πω ότι έχουν πάνω από 100 περιστατικά, με βάση αυτά που βλέπουμε στα ιατρεία μας. Και οφείλεται στο ότι υπάρχει αυξημένος συγχρονισμός τον τελευταίο καιρό λόγω της αναλλαγής της θερμοκρασίας. Τα παιδιά είναι πιο συχνά μέσα στα σχολεία. Αργεί καμιά φορά η διάγνωση, οπότε υπάρχει και διασπορά. Κάθε παιδίατρος στη Λάρισα εξετάζει 2 με 3 κρούσματα κάθε ημέρα, ενώ σύμφωνα με τους επιστήμονες, εάν ένα παιδί νοσεί, θα πρέπει να παραμείνει στο σπίτι τουλάχιστον για 1 εβδομάδα και να απολυμανθούν όλα τα αντικείμενα που έχει χρησιμοποιήσει. Έχουμε αναφορές από τα παιδιατρικά ιατρία τελευταία για αρκετά κρούσματα κοξάκι, κυρίως παιδιά προσχολικής ηλικίας με μεγάλη μεταδοτικότητα, κυρίως από την αναπνευστική οδό, στέρνισμα και βήχα. Προκαλεί ήπιες λοιμώξεις με εξάνθημα στο στόμα, στα πέλματα και στις παλάμες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, το διάστημα από 23 Οκτωβρίου έως 13 Νοεμβρίου έχουν καταγραφεί στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισα συνολικά 41 παιδιά με κοξάκι, εκ των οποίων τα 35 κάτω των 6 ετών με ήπια κλινική εικόνα. 6 παιδιά χρειάστηκε να νοσηλευθούν. Η διάγνωση του ιού γίνεται με κλινική εξέταση από τον παιδίατρο, ενώ τα συμπτώματα μοιάζουν με εκείνα του απλού κρυολογήματος. Αν το παιδί παρουσιάσει πυρετό, πόνο στο λαιμό, βήχα, φυσαλίδες σε στόμα, παλάμες, πέλματα και κόπωση, θα πρέπει να εξεταστεί από γιατρό, καθώς όπως λένε οι ειδικοί, πρόκειται για έναν πολύ μεταδοτικό ιό. Είναι αρκετά μεταδοτικό, ειδικά τις πρώτες μέρες εμφάνισης των συμπτωμάτων αυτών. Δεν υπάρχει εμβόλιο και δεν υπάρχει ακριβώς συγκεκριμένη θεραπεία για τον ιό του κοξάκι. Τι προσέχουμε? Πρώτον, όποιο άτομο ή όποιο παιδί εμφανίσει αυτά τα συμπτώματα, είναι πολύ σημαντικό να παραμείνει στο σπίτι μέχρι να γίνει εντελώς καλά, έτσι ώστε να μην αποτελέσει μέρος της μετάδοσης αυτής της αλυσίδας. Οι ειδικοί συστήνουν στους γονείς να μην στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο σε περίπτωση που παρουσιάσουν κάποιο ύποπτο σύμπτωμα, καθώς το επόμενο διάστημα είναι πιθανή μια έξαρση γρίπης ή άλλων λοιμώξεων λόγω της εποχής.
Σοκάρουν, κυρίες και κύριοι, τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας που καταγράφουν τριπλασιασμό των καταγγελιών για κακοποίηση ζώων μέσα σε μόλις ένα χρόνο. Πάνω από 30 καταγγελίες φτάνουν καθημερινά στα αστυνομικά τμήματα της χώρας, ενώ από την αρχή του έτους οι αρχές έχουν προχωρήσει σε περισσότερες από 350 συλλήψεις. Όπως δηλώνουν στο Άξιον 24 υπεύθυνοι φιλοζωικών οργανώσεων, τα περιστατικά κακοποίησης που φτάνουν στις αρχές είναι πολύ λιγότερα από αυτά που συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Τον εφιάλτη που βιώνουν καθημερινά ανυπεράσπιστα ζώα στα χέρια κακοποιητικών ανθρώπων αποτυπώνουν οι τρομακτικοί αριθμοί που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Μέσα στο 2023 αυξήθηκαν κατά 152% οι υποθέσεις κακοποίησης ζώων που διαχειρίστηκε η ελληνική αστυνομία, ενώ το ύψος των προστήμων που επιβλήθηκε ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, από την αρχή του 2023 πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 30 καταγγελίες ημερησίως, ενώ έχουν γίνει 370 συλλήψεις κακοποιητών ζώων. Την ίδια στιγμή έχουν επιβληθεί 2.000 πρόστιμα για βασανισμό, κακοποίηση και θανάτωση ζώου. Όπως επισημαίνουν οι φιλοζωικές, τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν ένα μικρό μέρος του προβλήματος, καθώς δεκάδες περιστατικά παραμένουν στο σκοτάδι, αφού οι πολίτες κάνουν τα στραβά μάτια. Δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Όπου και να πάτε θα δείτε σκυλιά δεμένα, θα δείτε σκυλιά να τρέχουν στο δρόμο ελεύθερα ενώ είναι δεσποζόμενα, θα δείτε σκυλιά σε βαρέλια, θα δείτε σκυλιά τα οποία είναι κακοποιημένα, είναι αποστεωμένα. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, είναι δυστυχώς οι αριθμοί άγνωστοι, ανεξέλεγκτοι κατά τη γνώμη μου. Μάλιστα, παρότι το νομοθετικό πλαίσιο έχει αυστηροποιηθεί τα τελευταία χρόνια, εν τούτης αυτό δεν έχει λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους κακοποιητές που ολοένα και αυξάνονται. Εάν πρόκειται για μια κακοποίηση ίσονος σημασίας, δηλαδή την πρόκληση περιορισμού ή πόνου ή ενός ίσονος σημασίας προβλήματος υγείας στο ζώο, τότε τιμωρείται ως πλημέλημα, διώκεται και τιμωρείται ως πλημέλημα. Όμως οι σοβαρές μορφές κακοποίησης του ζώου, ο βασανισμός και η θανάτωση του ζώου που δεν επιτρέπεται, τιμωρούνται ως κακούργημα. Στη Γαδά έχει συσταθεί ειδικό τμήμα που χειρίζεται αποκλειστικά τις υποθέσεις για την κακοποίηση ζώων και απαρτίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Μαζεύει στατιστικά στοιχεία, διοργανώνει σεμινάρια και ενημερώσεις των πολιτών, αλλά το κυριότερο είναι ότι μαζεύει τις καταγγελίες και τις αντιμετωπίζει άμεσα. Εκτός από τις κακοποιήσεις ζώων που γίνονται γνωστές από τα social media, ένα μεγάλο ποσοστό των καταγγελιών που φτάνει στις αρχές είναι μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1410. Θα αλλάξουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι στον αγαπημένο ηθοποιό Σπύρο Φωκά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών και άφησε το δικό του στίγμα στον χώρο της υποκριτικής. Η σύζυγός του Λίλιαν και η κόρη του Κωνσταντίνα έφτασαν στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, ντυμένες και οι δύο στα λευκά. Ράγισαν καρδιές την ώρα που η αγαπημένη του σύζυγος χόρεψε μπροστά στο φέρετρο, το παίξε ένα ζεμπέκικο να φύγω, του στίχους του οποίου είχε γράψει ο ίδιος ο ηθοποιός. Ράγιζαν καρδιές στην κυρία του Σπύρου Φωκά, του ηθοποιού με τη διεθνή καριέρα που αγαπήθηκε πολύ. Παίξε ένα ζεμπέκικο να φύγω. Είναι το τραγούδι που έγραψε ο ίδιος. Αυτό επέλεξαν η σύζυγός του, η θετή κόρη του, φίλοι και συγγενείς, για να αποχαιρετήσουν τον σπουδαίο ηθοποιό, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 86 ετών. Η σύζυγός του Λίλιαν και η αγαπημένη του κόρη Κωνσταντίνα ήταν ντυμένες στα λευκά στο τελευταίο αντίο. Έτσι ήθελε ο Σπύρος Φωκάς να τον αποχαιρετήσουν για πάντα. Οι φίλοι του αξέχαστου ηθοποιού έπαιξαν μπουζούκι. Το είχε ζητήσει ο ίδιος από τη σύζυγό του Λίλιαν, η οποία μόλις βγήκε το φέρετρο με τη σωρό του αγαπημένου της, τον αποχαιρέτησε χορεύοντας ζεϊμπέκικο. Η σωρός του Σπύρου Φωκά οδηγήθηκε στη Ριτσόνα, όπου πραγματοποιήθηκε η αποτέφρωση, ενώ η τέφρα του θα δεσκοπιστεί στη θάλασσα. Καλό του ταξίδι.
Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί η αθλητική επικαιρότητα με τον Γιώργο Σόμπολο και στη συνέχεια πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Αμέσως μετά η επόμενη μέρα με τον Σεραφείμ Κοτρότσο και την Ανδριάννα Ζαρακέλη. Και στις 10 πίσω από τις γραμμές με τους Γιώργο Πιέρο, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.